68, συγγνώμη, από τη σελίδα 974, σελίδα 974, γιώτα γάμα κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Πράξεις των Αποστόλων, 13 κεφάλαιο, ένα εδάφιο, γιώτα γάμα κεφάλαιο, ένα εδάφιο, από τη σελίδα 974. Ήσαν δε εν Αντιοχία, εν τη υπαρχούση εκκλησία, προφήτε την έσ και διδάσκαλοι, ο Βαρνάβας και Σιμεών, ο καλούμενος Νίγερ, ο Λούκιος ο Κυριναίος και Μαναΐνος στην ανατραφής μετά του Ηρώδου του Τετράρχου και ο Σαύλος. Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριον και ενίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιο, χωρίσατε εις εμέ τον Βαρνάβαν και τον Σαύλον για το έργον εις το οποίον εγώ προσκάλεσα αυτούς. Τότε αφού ενίστευσαν και προσευχήθησαν και επέθεσαν τα σχήρας επ' αυτούς, απέστειλαν. Ούτε λοιπόν πευθέντες υπό του Πνεύματος του Αγίου κατέβησαν εις της Ελεύκιαν και εκεί ήλθεν απέπλευσαν εις την Κύπρον και ότε ήλθον εις τη Σαλαμίνα, εκήρυτον το Λόγο του Θεού εν τες συναγωγές των Ιουδαίων, είχαν δε και τον Ιωάννην υπηρέτην. Και αφού διήλθον την ίσον μέχρι της Πάφου, έβρον την αμάγων ψευδοπροφήτην Ιουδαίων ονομαζόμενον Βαρίσουν, ως τη σύτο μετά του Ανθιπάτου Σεργίου Παύλου Ανδρός Συνετού, ούτως προσκαλέσα στο Βαρνάβα και Σαύλο, εζήτησε να ακούσει το Λόγο του Θεού. Ανθίστατο δε εις αυτούς ελίμας ο μάγος, διότι ούτω μεθερμινεύεται το όνομα αυτού, ζητών να αποτρέψει τον Ανθίπατον από της πίστεως. Πλην ο Σαύλος και ο Παύλος, πληστής Πνεύματος Αγίου και ατενίσας εις αυτόν, είπεν, ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας ιέ του διαβόλου εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, δε θέλεις πάυση διαστρέφοντας ευθείας οδού του Κυρίου. Και τώρα ιδού, χείρ του Κυρίου είναι κατά σου και θέλεις είστε τυφλός μη βλέπων των ήλιων μέχρι καιρού. Και παρευθείς επέπεσεν επ' αυτόν αμαύρωσης και σκότος και περιστρεφόμενος εζήτη χειραγωγούς, τότε ειδών ο Ανθίπατος το γεγονός επίστευσεν εκπλητόμενος εις την διδαχήν του Κυρίου. Αποπλέψαντες δε από της Πάφου, ο Παύλος και περί αυτών ήρθαν εις την Πέργην της Παμφυλίας. Ο δε Ιωάννης χωριστής από αυτόν υπέστρεψε στα Ιεροσόλυμα. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, το έργο του Θεού προχωράει. Πρέπει να θυμηθούμε πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν εξεπληρώθη η επαγγελία του Πατρός, και τονίζω, η επαγγελία του Πατρός, του Πατέρα Θεού, η υπόσχεση του Πατέρα Θεού ότι όποιος πιστέψει στον Ιησού Χριστόν, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός θα τον βαφτίσει εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή. Όταν λοιπόν εξεπληρώθη η επαγγελία του Πατρός, τότε έγινε το πρώτο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου δια Πνεύματος Αγίου, που αυτό το κήρυγμα δια Πνεύματος Αγίου έφερε σε κατάνοιξη τις καρδιές των ανθρώπων, ώστε με όλη τους την καρδιά τον ρώτησαν, τώρα τι πρέπει να κάνουμε άντρες αδελφοί, τώρα που ακούσαμε το Λόγο του Θεού, τώρα που μας άγγιξε ο Λόγος του Θεού. Και ο Απόστολος Πέτρος, πληστής Πνεύματος Αγίου, γιατί δεν τα ξέρε κι αυτός, αλλά ο Κύριος τους είχε πει μην προμελετάτε τι θα πείτε, γιατί εκείνη την ώρα το Πνεύμα το Άγιο θα σας διδάσκει τι να λέτε, και ακόμη περισσότερο εκείνη την ώρα δεν θα μιλάτε εσείς αλλά το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είχε ακούσει από κανέναν, αλλά κήρυξε δια Πνεύματος Αγίου, όπως ακριβώς δεν είχε γραφτεί ξανά η Καινή Διαθήκη, για πρώτη φορά γράφτηκε και άπαξ δόθηκε μία και τελευταία. Που είναι η Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Λόγος του Θεού, Θεόπνευστος, δηλαδή δια Πνεύματος Αγίου γραμμένος. Και δια Πνεύματος Αγίου ο Απόστολος Πέτρος την πρώτη εκείνη ημέρα είπε, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Δεύτερον, τρίτον,
θα λάβετε Πνεύμα Άγιο εάν πιστεύετε, πειθαρχείτε στο Λόγο του Θεού και εξητείτε, και γιατί το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι δοσμένο μόνο για μας, αλλά για σας, για τα παιδιά σας και για όλους τους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Τρίτον και τέταρτον, με πολλούς λόγους διεμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον σώθητε από τις διεστραμμένης ταύτης γενεάς, εξέλθετε δηλαδή από τον κόσμο. Και μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είχε πει ότι αν ο σπόρος δεν πέσει και πεθάνει, αυτός μόνος του μένει. Και κάθε ένας χριστιανός τον οποίον αναγεννά ο Θεός δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού και τον προσθέτει ο Χριστός στην Εκκλησία του Θεού, που είναι ο οίκος του Θεού, του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, είναι ένας σπόρος, και η εντολή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και το θέλημα του Ιησού Χριστού είναι, καθώς μας πληροφορεί, δεν εκλέξατε εσείς εμένα, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας απέστειλα να κάνετε πολύ καρπό και ο καρπός σας να μένει. Για να φέρει καρπό ο σπόρος πρέπει να πεθάνει για τον κόσμο. Αν δεν πεθάνει για τον κόσμο, μόνος του μένει. Δεν έχει ίχνος καρποφορίας. Μόνο αν πεθάνει ο άνθρωπος για τον κόσμο, τότε θα έχει καρπό πολύ. Δεν θα έχει μοναξιά. Γι' αυτό είναι απαραίτητο, απαραίτητη προϋπόθεση και πνευματικός νόμος γραμμένος από το λόγο, γραμμένος στο Λόγο του Θεού από το Πνεύμα το Άγιο. Αφού λοιπόν τέσσερα πράγματα προέτρεψε με το Λόγο του Θεού ο Πέτρος, μετανοήσατε, βαφτιστείτε εν ύδατι, θα σας βαφτίσει ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο και εξέλθετε από τη Βαβυλώνα, από τον κόσμο, τότε εκείνοι όλοι μεταχαράς δέχθηκαν το Λόγο του Θεού, εβαφτίστηκαν εν ύδατι στο όνομα του Χριστού και εκείνη την ημέρα προσετέθησαν έως 3.000 ψυχές. Και από τη στιγμή εκείνη που δημιουργήθηκε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου την Εκκλησία, οι πιστοί ενέμενον προσκαρτερούντες, δεν ενέμενον απλώς στην Εκκλησία, ενέμενον προσκαρτερούντες, περιμένοντες τι θα κάνει ο Χριστός, πώς θα τους επισκεφθεί, πώς θα εργαστεί στη ζωή τους. Είναι το μέγα εκείνο ερώτημα που είπαν οι Έλληνες, θέλομεν να είδομεν τον Ιησούν, και το οποίο αυτό ερώτημα έχει άμεση ανταπόκριση από τον Παντοδύναμο Θεό. Θέλω να βλέπω τον Χριστό πάντοτε, στην προσωπική μου ζωή, στην οικογενειακή μου ζωή, στην εκκλησιαστική μου ζωή, σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας, έως και στην επαγγελματική μου ζωή, κοινωνική ζωή και οποιαδήποτε μορφή ζωής και αν έχω, και οποιαδήποτε δραστηριότητα και αν έχω. Όποιος έχει παρκάρει αυτοκίνητο απέναντι, να το πάρει, γιατί γράφει η αστυνομία. Εκείνο λοιπόν που έχει σημασία είναι το ερώτημα αυτό που πρέπει να έρχεται στην καρδιά μας. Θέλουμε να δούμε τον Χριστό. Θέλοντας να δούμε τον Χριστό είμαστε εξητούντες, και κάθε ένας που πλησιάζει τον Θεό πρέπει να ξέρει ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης μόνος τους εξητούντας Αυτόν, αλλά και προσκαρτερών τον Χριστό. Να τον δω να έρχεται στη ζωή μου, να εργάζεται στη ζωή μου και να ενεργεί στη ζωή μου. Από τη στιγμή λοιπόν που οι πρώτοι αυτοί μαθητές του Χριστού, τους οποίους ο Χριστός πρόσθεσε στην εκείνη τη στιγμή δημιουργηθήσα εκκλησία, ενέμενον ήσαν προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων, αυτή ήταν η λειτουργία της εκκλησίας, και ποτέ δεν άλλαξε η λειτουργία της Εκκλησίας, ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου,
στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Και όταν οι πιστοί είναι προσκαρτερούντες τον Κύριο, εξητούντες τον Κύριο μέσα στην λειτουργία της Εκκλησίας, τότε έρχονται αναβαθμίσεις στη ζωή τους, την προσωπική, την οικογενειακή και την εκκλησιαστική, με την προϋπόθεση ότι μετανοούν, ότι βαφτίστηκαν εν ύδατι, ότι εξητούν το Πνεύμα το Άγιο να τους βαφτίσει ο Χριστός και πληρώνονται εν Πνεύματι Αγίω και Πυρή, και ξεφεύγουν, φεύγουν μακριά από τον κόσμο, αποχωρίζονται από τον κόσμο, δηλαδή αγιάζονται από το Θεό, ξεχωρίζονται δηλαδή από το Θεό. Εάν λοιπόν η Εκκλησία μένει, οι πιστοί μένουν, ο αδελφός μένει, οι αδελφοί μένει προσκαρτερούντες στην λειτουργία της Εκκλησίας, τότε το πρώτο που θα συμβεί στη ζωή τους, το πρώτο που θα συμβεί είναι τότε κατέλαβε πάσα ψυχή φόβος. Τότε έρχεται ο φόβος του Θεού. Όταν εμένουμε προσκαρτερούντες στη διδαχή, στη λειτουργία της Εκκλησίας, δηλαδή στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Η αναβάθμιση της Εκκλησίας είναι ότι πέφτει φόβος Θεού στις καρδιές των ανθρώπων, στις οικογένειες των χριστιανών και στην Εκκλησία του Χριστού. Και δεύτερον, πολλά τεράστια και σημεία εγίνονται δια των Αποστόλων. Συμμαρτυρεί πλέον ο Θεός στο κήρυγμα των Αποστόλων στην Εκκλησία του Χριστού. Συμμαρτυρία υπάρχει. Αυτή είναι η δεύτερη αναβάθμιση. Η τρίτη αναβάθμιση είναι «και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού». Δηλαδή μιας ψυχής και ενός πνεύματος, μιας γλώσσης και μιας φωνής. «Τι καλόν και τι τερπνόν», λέει ο Λόγος του Θεού στους ψαλμούς, «να κατοικώσει εν ομονία η αδελφή». Και τι σημαίνει ομόνοια? Τι σημαίνει να είναι ομού? Ταυτότης φρονημάτων. Δηλαδή να έχουν το αυτό φρόνημα. Ταυτότης σκέψεων, αντιλήψεων, γνώμης. Να φρονούνε το αυτό και να είναι μιας γνώμης. Ενότητα και ειρήνη. Ενότητα πίστεως και ενότητα Πνεύματος Αγίου και ειρήνη στην καρδιά τους, αλλά και μεταξύ τους και σε όλη την Εκκλησία. Και τέλος, ταυτότητα, την αυτήν αγάπη, ταυτότητα αγάπης. Να έχουν την αυτήν αγάπη προς όλους. Φρόνημα, γνώμη, που είναι τα απαραίτητα, ενότητα πίστεως και ενότητα Πνεύματος Αγίου τρίτον, και τέταρτον και τελευταίο, να έχουν την ενότητα που είναι η αγάπη, και μάλιστα είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας που είναι η αγάπη. Οι αναβαθμίσεις λοιπόν που έρχονται, και εγώ θα μείνω σήμερα στην οικογένεια, γιατί οι οικογένειες πρέπει να είναι ενωμένες, πρέπει να απολαμβάνουν την παρουσία του Θεού. Βεβαίως όχι μόνο οι οικογένειες, αλλά και η Εκκλησία. Όταν λοιπόν ο χριστιανός είναι προσκαρτερών, η χριστιανή, η οικογένεια, η χριστιανική, είναι προσκαρτερούντες να δουν τον Κύριο, να ενεργεί ο Κύριος στη ζωή τους, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αδερφοί. Εάν καθένας κάνει ό,τι θέλει, αν ερχόμαστε στην Εκκλησία απλώς για να έρθουμε, αν ερχόμαστε στην Εκκλησία για την παρέα, αν ερχόμαστε στην Εκκλησία για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν θα βλέπουμε το Χριστό στη ζωή μας. Δεν θα ενεργεί ο Χριστός στη ζωή μας. Δεν θα δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή μας. Με τον Θεό δεν, ο Θεός δεν εμπέζεται. Στην παρουσία του Θεού δεν μπορούμε να παίζουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι
ή ακόμη και ενθουσιασμένοι. Δεν είναι ενθουσιαστικός χαρακτήρας ο χριστιανός. Είναι όριμος και πιστός. Και το χαρακτηριστικό του ανθρώπου, τον οποίον ο Θεός θα αναβαθμίζει στην παρουσία του, είναι να είμαστε προσκαρτερούντες. Όσον βεβαίως έχουν προηγηθεί, όπως είπαμε, 4 προϋποθέσεις. Μετάνοια, συνεχόμενη, βάφτισμα εν ύδατη για όλη μας τη ζωή, βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου που είναι η πρώτη πλήρωσης και συνεχόμενα να πληρούμεθα, και απομάκρυνσης από τη διεστραμμένη ταύτη γενεά. Εάν έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, και αν δεν τα έχουμε, αν τα ζητήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, και αν τα ζητήσουμε να συνεχίζουμε να τα ζητάμε, αν τα ζητάμε αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε το σίγουρο είναι ότι εφόσον μένουμε στην Εκκλησία προσκαρτερούντες, τότε φόβος Θεού θα πλημμυρίσει την ψυχή μας και την οικογένειά μας και την Εκκλησία μας. Θα βλέπουμε τις συμμαρτυρίες του Θεού δια του Ιησού Χριστού στη ζωή μας, στην οικογένειά μας και στην Εκκλησία μας, και τότε θα μας κάνει ο Θεός να συγκατοικούμε εν ομονία οι αδελφοί. Με ένα φρόνημα, μια γνώμη, με ενότητα πίστεως και Πνεύματος Αγίου και με το σύνδεσμο της τελειότητος εν τέλει, που είναι η αγάπη, ώστε και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν, γιατί η καρδιά τους ήταν γεμάτη από αγάπη και διεμήραζον αυτά εις πάντας, καθήν έκαστος είχε χρίαν. Και να ξέρουμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι η αγάπη δεν είναι αποτέλεσμα προσπάθειας ανθρώπινης, αλλά είναι αποτέλεσμα ευλογίας Θεού. Δεν μπορείς να αγαπεί, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αγαπάει τον πλησίον του σαν τον εαυτό του. Όλους τους πλησίον σαν τον εαυτό μας, δεν γίνεται. Και πολύ περισσότερο κανείς από εμάς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αγαπάμε τα αδέλφια μας όπως ο Χριστός μας αγάπησε, και μάλιστα όλα. Δεν γίνεται, ανθρωπίνως δεν γίνεται. Είναι εντολή, αλλά είναι εντολή που αν το δούμε με ανθρώπινη διάνοια, προσπάθεια, δύναμη και ενέργεια, θα διαπιστώσουμε ότι είναι ουτοπία. Αλλά αν το δούμε σαν αποτέλεσμα της χάρης του Θεού στη ζωή μας, τότε είναι γεγραμμένο ότι η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου στις καρδιές μας. Τον μόνο που μπορούμε να αγαπήσουμε είναι τον εαυτό μας. Και άντε λίγο περισσότερο. Τη γυναίκα μας αν είναι καλή. Γιατί αν δεν είναι καλή, χαλάει η καρδιά μας. Τον άντρα σας αν είναι καλός. Γιατί αν δεν είναι καλός, στρίβει η καρδιά. Τα παιδιά μας, άντε μέχρι κάποιας ηλικίας. Μετά αμβλύνονται οι ανθρώπινες αγάπες. Και αν προχωρήσουμε και τα αδέλφια μας, άντε τους κοντινούς μας, αλλά και το πιο κοντινό, ποιος μπορεί να ισχυριστεί με παρησία ότι τον αγαπάει το πιο κοντινό του αδερφό, όπως ο Χριστός αγάπησε αυτόν. Αυτό είναι αναβάθμισης. Για να γίνει όπως έγινε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, έγινε αναβάθμισης των απλοϊκών ανθρώπων που πρόσθεσε ο Χριστός, επειδή μόνο και μόνο δεχθέντες μετά των λόγων του Θεού υπάκουσαν και ενέμενον προσκαρτερούντες έρχονταν στην Εκκλησία για να γνωρίσουν τον Χριστό, να δούνε τον Χριστό, να πάρουν από τον Χριστό, να φανερωθεί ο Χριστός στη ζωή τους. Και ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Και αμέσως άρχισε η αναβάθμιση, η οποία αναβάθμιση προχώρησε. Ο Κύριος έσωσε και άλλους, όπως τον Απόστολο Παύλο, και αφού δια Πνεύματος Αγίου επίστησαν
οι αδελφοί από την Ιερουσαλήμ ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο για το λαό Ισραήλ, αλλά είναι και για τους εθνικούς μέσα από την οικογένεια του Κορνήλιου του Εκατόνταρχου, όπου στο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου ο Θεός συμμαρτύρησε με την διανομή του Πνεύματος του Αγίου σε όλους τους ακούοντας, τότε κατάλαβαν ότι το Ευαγγέλιο εξεχήθη και ο Χριστός θα ενεργήσει και στα έθνη. Γι' αυτό και στο διωγμό του Στεφάνου έφυγαν όλοι εκτός από τους Αποστόλους και πήγαν παντού. Εδώ όμως θέλω να δούμε μαζί μέσα από τη Γραφή την αναβάθμιση της Εκκλησίας, την είδαμε, να δούμε και την αναβάθμιση των εργατών. Δηλαδή πώς ο Χριστός προχωράει και εργάζεται, ο Θεός προχωράει και εργάζεται δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω στη ζωή των εργατών. Γιατί εργάτης από εργάτης διαφέρει. Να δούμε λοιπόν στη σελίδα 966 την πρώτη εκλογή που έκανε η Εκκλησία εξ ανάγκης και δημιουργήθηκε το λειτουργήμα που λέγεται διάκονη μέσα στην Εκκλησία. Η εκλογή πώς έγινε η πρώτη? Διαβάζω από το 3 εδάφιο, 6 κεφάλαιο και 3 εδάφιο, σίγμα ταφ κεφάλαιο και 3 εδάφιο. «Σκέφτητε λοιπόν», είπε ο Απόστολος Πέτρος, «αδελφοί, να εκλέξετε ανάμεσά σας 7 άνδρες μαρτυρουμένους ότι είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφίας, τους οποίους να καταστήσουμε επί της χρίας ταύτης». Άρα λοιπόν η πρώτη απαραίτητη προϋπόθεση πνευματικής κατάστασης του εργάτη, τον οποίον προσκαλεί ο Θεός για να εργαστεί στο έργο του Θεού, είναι πλήρης σοφίας και Πνεύματος Αγίου. Η πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφίας. Για να φτάσει όμως να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, σημαίνει προσκαρτερούσε και εξητούσε από τον Χριστό να τον πλημμυρίσει με το Πνεύμα το Άγιο, πρώτον, και δεύτερον αναγνώριζε με πνεύμα ταπεινού ανθρώπου ότι είναι ελλιπή σοφίας, γι' αυτό απευθυνόταν στον Πατέρα Θεό που ξέρει να δίνει σοφία και δεν ονειδίζει. Ποιους? Στους εξητούντας πάλι. Να ξέρετε το μεγάλο μυστικό του Θεού για να ευλογήσει τον άνθρωπο είναι η εξήτησης. Δεν υπάρχει άλλο μυστικό. Η εξήτησης κατά πάντα. Και το πρώτο που πρέπει να ζητάει ο υπηρέτης του Χριστού, ο δούλος του Χριστού, όταν ξεκινάει και σε όλη του τη ζωή, είναι Πνεύμα Άγιο και σοφία. Δεν δικαιολογείται να είναι λυπή σοφίας. Αλλά αυτή είναι η αρχή και υπάρχει και το 5 εδάφιο που συνεχίζει αναβαθμισμένος πια ο δούλος του Θεού και ήρεσον ο λόγος ενώπιον πάντων, παντός του πλήθους, και εξέλεξαν τον Στέφανον άνδρα πλήρη πίστεως πια και Πνεύματος Αγίου. Τώρα πια δεν είναι σοφία, σοφία περιέχει, υπάρχει. Αλλά εκείνο που χρειάζεται με το Πνεύμα το Άγιο να είναι πλήρης πίστεως. Όχι να έχει λιγοστή πιστή, έτσι λίγο πίστη να έχουμε. Όχι. Για να εργαστεί στο έργο του Θεού πρώτα πρέπει να είσαι πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφίας και ύστερα πάλι στους εξητούντας ο Θεός δίνει να είναι πλήρης πίστεως και Πνεύματος Αγίου, γιατί αν ευπίστεως κορδίζει δεν μπορεί να ευαρεστήσει το Θεό. Και η πίστη είναι αποτέλεσμα εξήτησης, αναβάθμισης. Και τρίτον, διαβάζω από το 8 εδάφιο την τελική αναβάθμιση που κάνει ο Θεός στους δούλους του, τους οποίους χρησιμοποιεί,
Ο δε Στέφανος τώρα πια πλήρης πίστεως αλλά και δυνάμεως έκαμνε τέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό. Άρα πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας, πρώτο επίπεδο, πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως, δεύτερο επίπεδο, και πλήρης πίστεως και δυνάμεως, το τελικό επίπεδο με το οποίο ο Χριστός μπορεί συνεργαζόμενος με αυτούς τους δούλους να δοξάζει το όνομά του και να δίνει μεγάλη καρποφορία. Και έτσι ξεκίνησε ο Θεός και με τον Απόστολο Παύλο. Τον κάλεσε, τον αναγέννησε την πρώτη μέρα, τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο την πρώτη μέρα και άνοιξε τα μάτια του που είχαν τυφλωθεί και για 3 χρόνια τον πήγε στην Αραβία. Ήταν περίπου 37 χρονών ο Παύλος, το 37 μετά Χριστό, λέγεται ότι γεννήθηκε περίπου το 0. Δεν μας ενδιαφέρει το η ακρίβεια, αλλά όλοι αναφέρονται ότι περίπου αυτή ήταν η ηλικία του. 37 χρονών, το 37 μετά Χριστό, τον συνάντησε ο Κύριος και τον έσωσε και τον κάλεσε. 3 χρόνια έμεινε στην Αραβία, όπου εκεί ο Χριστός του δίδαξε το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και λέει το Ευαγγέλιο το οποίο σας κηρύττω δεν είναι ανθρώπινο, δεν μου το δίδαξε άνθρωπος, αλλά ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όπως και των Αποστόλων, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όπως και σε όλους. Γιατί μέσα στην Εκκλησία μόνος διδάσκαλος είναι ο Χριστός και μόνος καθηγητής Χριστός. Και το Ευαγγέλιο μόνο ο Χριστός μπορεί να στο διδάξει. Βεβαίως χρησιμοποιεί διακονίες, αλλά δεν διδάσκεται το Ευαγγέλιο μόνο με τη διδαχή των Αποστόλων. Το Ευαγγέλιο διδάσκεται κατηδίαν, στο ταμείο σου, στη μελέτη σου, στην εξήτησή σου, στην προσευχή σου. Εκεί θα διαβάζεις και πολλά πράγματα δεν θα τα καταλαβαίνεις. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί εν γέννη να στα εξηγήσει. Όταν όμως αποφασίσεις δάσκαλός σου είναι ο Χριστός και εξητείς από Αυτόν, τότε Αυτός θα είναι ο διδάσκαλός σου και Αυτός θα είναι ο καθηγητής σου και Αυτός θα σε διδάσκει και λέει κανένας δεν μπορεί να γίνει μεγαλύτερος του διδασκάλου του, άρα έχεις τη δυνατότητα να φτάσεις μέχρι το Χριστό σε αποκάλυψη και σε φανέρωση. Αν όμως εξητάς διδασκάλους και καθηγητάς μέσα στη ζωή σου, το πολύ πολύ που θα καταφέρεις να γίνεις σαν κι αυτούς. Δεν υποτιμάμε κανέναν άνθρωπο, αλλά στρέφουμε την προσευχή μας, την εξήτησή μας, το βλέμμα μας, την πίστη μας στον μοναδικό δάσκαλο τον Ιησού Χριστό, στον μοναδικό καθηγητή τον Ιησού Χριστό. Αφού λοιπόν του δίδαξε 3 χρόνια ο Ιησούς Χριστός το Ευαγγέλιο, τότε πέρασε από τα Ιεροσόλυμα πιστεύοντας ότι εκεί θα κηρύξει, αλλά ο Κύριος του λέει σήκω και φύγε, δεν θα δεχτούν το κηρύγμά σου, μα Κύριε αφού με ξέρουν ποιος είμαι, φύγε γιατί θα σε σκοτώσουν κιόλας. Και όταν είδε το κίνδυνο να έρχεται να τον θανατώσουν οι θυμωμένοι και οργισμένοι γραμματείς και φαρισαίοι συμμαθητέ του πριν από λίγα χρόνια, πριν από 3 χρόνια, με το ζόρι οι μαθητές κατάφεραν και τον έδιωξαν και πήγε στο χωριό του την Ταρσό και έμεινε ακόμη 4 χρόνια μέχρι το 44 και περίμενε με υπομονή και μακροθυμία να τον προσκαλέσει ο Κύριος. Κατάλαβε ότι δεν είναι ο δούλος του Θεού να πηγαίνει στο έργο του Θεού, αλλά είναι ο Χριστός να τον χρησιμοποιεί και να τον αποστέλει στο έργο του. Αλλά αυτό χρειάζεται ταπείνωση και υπομονή, να περιμένεις τον Κύριο. Στα 44 δηλαδή περίπου χρόνια του είχε και μια υπέροχη εμπειρία ο Απόστολος
Παύλος, ο οποίος λέγει προετών 14, είτε εντός του σώματος είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, Θεός εξεύρει, ηρπάγει, τον άρπαξε ο Χριστός ότι ούτως έως τρίτου ουρανό. Και εκεί άκουσε λόγια ανεκλάλητα, τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπο να λαλήσει, και ομολογεί: εγώ καυχαίμαι στις θλίψεις μου και στις αδυναμίες μου, αλλά μπορώ να καυχηθώ και υπέρ αυτού του ανθρώπου, ο οποίος έζησε τα μεγαλεία του Θεού. Δεν καυχαίμαι για τη δύναμή μου, για την ικανότητά μου, για τα χαρίσματά μου. Καυχαίμαι όμως για το έλεος του Θεού. Και στη συνέχεια, το 44 μετά Χριστό, χτυπάει την πόρτα του ο Βαρνάβας και του λέει: έλα, γιατί εδώ δίπλα στην Αντιόχεια έχει κάνει ένα ωραίο έργο ο Θεός και χρειαζόμαστε βοήθεια. Και κατάλαβε ο Απόστολος Παύλος ότι όταν τον φωνάζουν για βοήθεια, ξέρει ότι ο Κύριος τον προσκαλεί. Ακόμη δεν είχε μάθει την απόλυτη οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, γιατί δεν του είχε χαριστεί. Βεβαίως συνομιλούσε ο Χριστός μαζί του, αλλά τον εκπαίδευε. Τον εκπαίδευε γι' αυτό που επρόκειτο σε λίγο να τον κάνει. Γι' αυτό δεν έχει σημασία, αδελφοί, τι είμαστε, τι είσαι αδελφέ μου και αδελφοί μου τώρα. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι θα σε κάνει ο Θεός αύριο. Αλλά για να σε κάνει ο Θεός αύριο, πρέπει να έχεις αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά, να μένεις στη λειτουργία της Εκκλησίας προσκαρτερών και περιμένοντας τον Θεό να σε προσκαλέσει, δεσμεύοντας την επιθυμία της καρδιάς σου, γνωρίζοντας ότι δεν διοικείται ο δούλος του Θεού από την καρδιά του, αλλά μόνο από το Πνεύμα του Άγιο. Και πράγματι πήγε εκεί στην Αντιόχεια και λέει η Γραφή ότι υπήρξε πια η Εκκλησία, η οποία είχε δημιουργηθεί με την αποστολή του Βαρνάβα κυρίως, μετά το διωγμό του Στεφάνου, και εκεί υπήρχαν δύο διακονίες μόνο, προφήτες και διδάσκαλοι, που είναι και οι αρχικές διακονίες που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Εκεί λοιπόν στην Εκκλησία, αυτοί πλέον, οι πέντε, ο Βαρνάβας, ο Σιμεών, ο Λούκιος, ο Μαναήν και ο Σαύλος, πρώτος ο Βαρνάβας ο πιο παλιός, τελευταίος ο Σαύλος, ο Παύλος ο πιο νεότερος, υπηρέτουν εις τον Κύριον και ενίστευον. Τι θα πει υπηρέτουν εις τον Κύριον? Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ είμαι υπηρέτης του Ευαγγελίου αλλά και της Εκκλησίας. Υπηρέτουν με τη διακονία που τους είχε δώσει ο Θεός, με τη διδασκαλία και την προφητεία. Αλλά δεν υπηρέτουν έχοντας αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους ή στα χαρίσματά τους, αλλά με νηστεία και προσευχή υπηρέτουν, γνωρίζοντας ότι δεν είναι τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο Κύριος. Ένα ολόκληρο χρόνο ενίστευαν και υπηρέτουν την Εκκλησία, το Λόγο του Θεού, με τα χαρίσματα και τις διακονίες που μέχρι τότε ο Κύριος τους είχε δώσει. Και τώρα το Πνεύμα το Άγιο θα ξεχωρίσει τον πρώτο και τον τελευταίο, τον Βαρνάβα και τον Παύλο, κατά το δικό του θέλημα. Θα τους αναβαθμίσει, θα τους ξεχωρίσει για κάτι άλλο που δεν υπήρχε παρά μόνο στους πρώτους 12 Αποστόλους,
αλλά και στους άλλους που ο Θεός τους χρησιμοποιούσε σαν Αποστόλους, αλλά τώρα θα τους χρησιμοποιήσει σαν Αποστόλους στα έθνη. Γι' αυτό σε μια προσευχή, ενώ υπηρέτουν τον Κύριο και ενίστευον, είπε ο Παράκλητος το πνεύμα της αληθείας: χωρίσατε σε μένα. Σε ποιον? Στον Παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας. Γιατί Κύριος μέσα στην Εκκλησία είναι ο Παράκλητος, το πνεύμα το Άγιο. Και τα πάντα εν πάση μέσα στην Εκκλησία είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Δεν είναι μία ένωση ανθρώπων, δεν είναι μία οργάνωση ή ένα οργανωμένο κίνημα, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Το επαναλαμβάνω, ζωντανός οργανισμός, ένα σώμα ζωντανό, το σώμα του Αναισθημένου Χριστού. Ο κεφαλής στο σώμα αυτό δεν υπάρχει άλλη παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δεν έχει αρχηγούς, ηγέτες, ηγεμόνες, μεγάλους, σπουδαίους. Η Εκκλησία του Χριστού έχει μόνο μαθητές, και από αυτούς τους μαθητές κάποιους ο Χριστός εκλέγει και τους κάνει δούλους. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει: δεν συστήνουμε τους εαυτούς μας μέσα στο ζωντανό οργανισμό που λέγεται Εκκλησία του Χριστού, αλλά συστήνουμε τον Ιησού Χριστόν ως μοναδικό κυρίαρχο, Κύριο, και τους εαυτούς μας δούλους, υπηρέτες, ανθρώπους που έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας στο έργο του Θεού, και την προσωπική μας ζωή και την οικογενειακή μας ζωή. Δεν έχουμε άλλα πράγματα να κάνουμε, αλλά μόνο το έργο του Θεού. Και έτσι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο μίλησε αποκαλυπτικά και ξεκάθαρα και χωρίς αμφισβήτηση από κανέναν, γιατί νίστευαν και υπηρέτουν τον Χριστόν και την Εκκλησία, με όλα τα χαρακτηριστικά που περιεγράψαμε νωρίτερα, και τους κατέστησε και αυτούς πλήρης πίστεως και δυνάμεως, ώστε όταν είπε «χωρίσατε εις εμέ τον Παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, τον Βαρνάβα και τον Σαύλο για ένα έργο εις το οποίο εγώ προσκάλεσα αυτούς», χωρίς αμφισβήτηση ταπεινώθηκαν, έσκυψαν το κεφάλι κάτω όλοι και νίστευσαν για να τους αφιερώσουν στο έργο που το Πνεύμα το Άγιο τους εξέλεξε και για να τους αποστείλουν με νηστεία και προσευχή. Πράγματι, ενίστευσαν, προσευχήθησαν, επέθεσαν τα σχήρας επ' αυτούς οι άλλοι τρεις και τους απέστειλαν. Από εδώ και πέρα πια μπαίνει μια άλλη διακονία στη ζωή του Παύλου και του Βαρνάβα, η διακονία του Αποστόλου. Και τι σημαίνει Απόστολος? Ούτι λοιπόν πεμφθέντες υπό του Πνεύματος του Αγίου κατέβησαν εις Ελεύκια και εκείθεν εις Κύπρον και ήρθαν στη Σαλαμίνα και εκεί ήταν το Λόγο του Θεού στις συναγωγές των Ιουδαίων και είχαν μαζί τους και τον Ιωάννη σαν υπηρέτη. Δεν επέμφθησαν και δεν πέμπονται πλέον ο Απόστολος Παύλος, Απόστολος πλέον, όχι ούτε διδάσκαλος ούτε προφήτης που δεν έγινε ποτέ. Διδάσκαλος των εθνών ναι, αλλά τώρα Απόστολος και Ευαγγελιστής, όπως ο ίδιος ομολογεί. Τώρα πια διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο, τώρα πια
ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος του και ο Θεός του, αλλά είναι και ο Φίλος του, και τώρα πια ο Παύλος, ο Απόστολος, μιλάει με τον Ιησού Χριστόν δια Πνεύματος Αγίου, στόμα με στόμα, ως ο Φίλος με τον Φίλον αυτού, ώστε πευθέντες από το Πνεύμα το Άγιο, όχι όπου ήθελαν αυτοί, αλλά όπου ήθελε το Πνεύμα το Άγιο, βρέθηκαν στη Σελεύκεια, από τη Σελεύκεια στην Κύπρο και μάλιστα στη Σαλαμίνα, κήρυταν το Λόγο του Θεού, και αφού πέρασαν την Ίσο μέχρι την Πάφο, φθάνονται στην Πάφο, εκεί βρήκαν ένα μάγο ψευδοπροφήτη Ιουδαίων που ονομαζόταν Βαρίσους, ο οποίος ήταν μαζί με τον Ανθύπατο Σέργιο Παύλο, άντρα συνετό, ο οποίος άκουγε με μεγάλη προσοχή τον Ιουδαίων Βαρίσου και είχε πιστεί από τα λόγια του και από τις μαγείες τις οποίες έκανε. Όταν όμως άκουσε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, και επειδή ήταν συνετός και η Γραφή λέει «οι συνετοί θέλουν συνεννοήσει», μόνο οι συνετοί εννοούν, όταν άκουσε τα λόγια του Αποστόλου Βαρνάβα και του Αποστόλου Παύλου, άρχισε να πείθεται και να απορρίπτει τα λεγόμενα υπό του μάγου του Βαρίσου, ο οποίος λεγόταν και Ελίμας. Όμως ο Ελίμας, βλέποντας να χάνει τον συνετό Ανθύπατο Σέργιο Παύλο, ανθίστατο με όλες τις δυνάμεις του, και όταν ο διάβολος αντιστέκεται πραγματικά έχει δύναμη, μέχρι όμως να πληστεί Πνεύματος Αγίου ο Απόστολος Παύλος, και πληστής Πνεύματος Αγίου να ατενίσει προς Αυτόν, λέγον ο πλήρης με την εξουσία του Πνεύματος του Αγίου και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, ποιο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας ιέ του διαβόλου, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, δε θέλεις πάυση διαστρέφων τα σευδίας οδούς του Κυρίου. Τώρα δεν μιλάει ο Απόστολος Παύλος, αλλά ο άνθρωπος, αλλά τώρα μιλάει δια Πνεύματος Αγίου ο Παύλος, και μάλιστα πιο σωστά μιλάει ο παράκλητος το Πνεύμα το Άγιο με το στόμα του Παύλου. Γι' αυτό και χωρίς δισταγμό και με την παρησία της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου συνεχίζει, και τώρα ιδού χείρ Κυρίου είναι κατά σου, και θέλεις είστε τυφλός μη βλέπων τον ήλιον μέχρι καιρού. Ανθρωπίνως τα λόγια αυτά δεν λέγονται αν δεν έχεις δύναμη, αν δεν έχεις, όπως είπαμε και προηγούμενα, να είσαι πλήρης πίστεως και δυνάμεως, ώστε τα λόγια που βγαίνουν από αυτόν τον άνθρωπο που είναι πλήρης πίστεως και δυνάμεως, όπως ο Στέφανος, να είναι λόγια Θεού. Και όχι μόνο να συμμαρτυρεί στα λόγια του Παύλου ο Κύριος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος να μιλάει και να εκτελεί. Αυτή είναι η δόξα του Θεού. Και παρευθείς, χωρίς καθυστέρηση ενός δευτερολέπτου, παρευθείς, επέπεσεν επ' αυτόν αμαύρωσης και σκότος, και περιεστρεφόμενος εζήτη χειραγωγούς. Αυτή είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που αποκαλύπτεται και ενεργεί σε ανθρώπους που έχουν αφιερώσει την ψυχή τους, τη ζωή τους, τα πάντα σε Αυτόν, περπατούντες κατά πάντα σύμφωνα με το θέλημα και το Λόγο του Θεού. Όταν είδε αυτό το μεγάλο θαύμα ο συνετός Σέργιος Παύλος, επίστη κατά πάντα, εκπλητώμενος από τη δύναμη της διδαχής του Κυρίου, και μάλιστα αποτέλεσε και το πρώτο εργάτη, καθώς λέει η εκκλησιαστική ιστορία,
τον πρώτο ποιμένα στην εκκλησία της Κύπρου, μέχρι που ξαναπήγε εκεί ο Βαρνάβας. Η εκκλησία της Κύπρου άνθησε, ευλογήθηκε, αυξήθηκε και μέχρι σήμερα η Κύπρος είναι ένα χριστιανικός τόπος. Και όλα ξεκίνησαν από την πρώτη αποστολή, από την πρώτη επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου, τον οποίον το Πνεύμα το Άγιο τον ξεχώρισε και τον απέστειλε. Αυτός είναι ο παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, που εργάζεται μέσα στην Εκκλησία με χαρίσματα, που εργάζεται με ανθρώπους δίδοντάς τους χαρίσματα και δύναμη, και εργάζεται όμως και με ανθρώπους που έχουν διακονία από τον Χριστό για τον καταρτισμό των Αγίων, γιατί ο Απόστολος Παύλος δεν θα μπορούσε να καταρτήσει μέσα σε μια μέρα και να πείσει τον Σέργιο Παύλο, τον συνετό αυτόν άντρα, παρά μόνο με την του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, ο οποίος είναι συμπροσκυνούμενος και συνδοξαζόμενος. Είναι ο αληθινός Θεός και ο οποίος μέσα στην Εκκλησία είναι ο Κύριος, που όπως είπαμε τα πάντα εν πάση μέσα στην Εκκλησία είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αμήν. Θα συνεχίσουμε.